Συνοδευτική είσοδος Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στον Μιλγουόκι. Στην πρώτη του εμφάνιση μετά την απόπειρα δολοφονίας του, ο Τραμπ, έχοντας επίδεσμο στα αυτή, υψώνει στον αέρα την γροθιά, σύμβολο πλέον της προεκλογικής του εκστρατείας. 20 και πλέον χιλιάδες όρθιοι Ρεπουμπλικανοί τον αποθεώνουν. Λίγα λεπτά νωρίτερα, έλαβε και επίσημα το χρήσμα της παράταξης για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. The state of Oklahoma proudly cast all of its 43 votes for President Donald J. Trump. For President Donald J. Trump, our former and future president, Donald J. Trump. Donald J. Trump. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Μεγιστάνας ανακοίνωσε μέσω του Truth Social πως έκρισε ως υποψήφιο αντιπροεδρό του τον γερουσιαστή του Οχάιο, J.D. Vance. Μετά από μακρά σκέψη και προβληματισμό και λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια ταλέντα πολλών άλλων, αποφάσισα ότι το πρόσωπο που είναι καταλληλότερο για να αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο γερουσιαστής J.D. Vance της μεγάλης πολιτείας του Οχάιο. Ως αντιπρόεδρος θα συνεχίσει να αγωνίζεται για το σύνταγμά μας, θα σταθεί δίπλα στα στρατεύματά μας και θα κάνει ό,τι μπορεί για να με βοηθήσει να κάνω ξανά μεγάλη την Αμερική. All those in favor signify by saying aye. 39 ετών πρώην πεζοναύτης που υπηρέτησε στο Ιράκ, ο J.D. Vance, με σκοτσέζικη και ιρλανδική καταγωγή, είναι πατέρας 2 παιδιών και παντρεμένος με κόρη Ινδών μεταναστών. Για χρόνια αποτελούσε έναν εκ των σφοδρότερων επικριτών του Τραμπ, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει το 2016 απέσιο υποψήφιο. Αμφιταλαντεύομαι μεταξύ της σκέψης ότι ο Τραμπ είναι ένας κοινικός σαν τον Νίξον, που δεν θα ήταν τόσο κακός, ή ότι είναι ο Χίτλερ της Αμερικής. Απόψεις για τις οποίες άλλαξε απότομα γνώμη, τασσόμενος στο πλευρό του Μεγιστάνα ακόμη και στις πιο ακραίες ιδέες του. Η δραματική μεταμόρφωση σε φιγούρα εξουσίας και στενού συμμάχου του Τραμπ κατέστησε τον γερουσιαστή του Οχάιο προσωπικότητα με αμφιλεγόμενη ρητορική. Υπέρμαχος του Ισραήλ, ο J.D. Vance αντιτίθεται στεναρά στην αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.